Μετά την τρίτη σάλπιγγα και την προειδοποίηση του Τσερνομπίλ κατά της πανθρησκείας που ξεκινάει επίσημα τότε το 1986 αλλά δεν σταματάει μέχρι το τέλος του κόσμου, ήχησε η τέταρτη σάλπιγγα. Αυτή έχει τα χαρακτηριστικά της έκτης σφραγίδας, αλλά ηπιότερα διότι δεν είμαστε στα χρόνια του τελικού αντιχρίστου, οπότε και θα γίνει σεισμός μέγας πνευματικός. Δηλαδή ενώ στην έκτη σφραγίδα έχουμε ολική συσκότηση και έγινε σεισμός μέγας και ο ήλιος έγινε μαύρος σαν σάκος τρίχινος και η σελήνη όλη έγινε σαν αίμα. Στην τέταρτη σάλπιγγα η συσκότηση των ουρανίων σωμάτων έφτασε μέχρι το τρίτο του φωτός τους. Χτυπήθηκε το 1/3 του ήλιου και το 1/3 της σελήνης και το 1/3 των αστέρων για να σκοτεινιάσει το 1/3 από αυτά και η ημέρα να μη φωτίσει κατά το τρίτο της και η νύχτα ομοίως. Στο υλικό πεδίο που ζούμε σωματικά, το χαρακτηριστικό γεγονός της τέταρτης σάλπιγγας είναι η ατμοσφαιρική ρήπανση που σκοτεινιάζει τον ουρανό από διάφορες αιτίες. Από μετρήσεις που είχαν προηγηθεί, ήμασταν περίπου στο σκοτεινιάσμα του ηλιακού φωτός κατά 30% λίγο πριν την έκρηξη στις 20 Μαρτίου 2010 του Ισλανδικού ηφαιστείου. Με την εξφενδονιστήσα από αυτό στον ουρανό τέφρα που διέκοψε και τις αεροπορικές συγκοινωνίες στην Ευρώπη για ένα περίπου μήνα, θεωρήσαμε ότι επισφραγίστηκε η τέταρτη σάλπιγγα με το προβλεπόμενο από αυτήν σκοτίνιασμα του ουρανού κατά το 1/3. Πρόκειται για το φαινόμενο της πλανητικής σκίασης, global dimming, πολύ σημαντικό για τη σωστή κατανόηση των καιρικών φαινομένων, το οποίο όμως παρασιωπάται. Well, I was amazed to find that there was a very serious reduction in sunlight, the amount of sunlight in Israel. In fact, if we compare those very early measurements in the 1950s with the current measurements, there was a staggering 22% drop in the sunlight, and that really amazed me. Διάφορες άλλες αιτίες ήταν οι πόλεμοι και τα αποτελέσματά τους και έχουμε παράδειγμα το κάψιμο των πετρελαιοπηγών του Κουβέιτ το 1991, μια τεραστίου μεγέθους ρήπανση. Η τέταρτη σάλπιγγα, αντίστοιχα προς τη σκίαση της γης, μας προειδοποιεί στο πνευματικό πεδίο για τη μειωμένη κατά το 1/3 ικανότητα να αναγνωρίζομαι τι είναι κατά Χριστόν ωφέλιμο και τι όχι στον καιρό της. Δηλαδή, μας πληροφορεί ότι τότε η εμπάθεια των ψυχών των ανθρώπων που είναι και σκοτίνιασμα του νου τους έφτασε σε οριακό σημείο, από το οποίο και μετά, αν δεν υπάρξει μετάνοια, ακολουθούν οι πολύ μεγαλύτερες πνευματικές πτώσεις και καταστροφές των επομένων τριών σαλπίγγων. Συγκλονίζει μάλιστα το γεγονός ότι σε 5 περιπτώσεις γονείς κατέφυγαν με εμφανή σημάδια κακοποίησης στην Πάτρα, καταγγέλλοντας τα ίδια τους τα παιδιά, ανήλικα όλα. Japan that they're killing their parents. Japan is now grappling with high rates of carer killings. Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος λέει ότι ο Κύριος Ιησούς Χριστός είναι ο ήλιος της δικαιοσύνης και όταν αυτός φανερώθηκε, κάθε σκιά, όχι μόνο η δολολατρική, αλλά και αυτή των τυπικών του Μωσαϊκού νόμου έπαυσε. Αλλά φάνηκε ο ήλιος της δικαιοσύνης και η σκιά έπαυσε, διότι υπάρχοντος του ηλίου η σκιά κρύβεται, χάνεται. Το σκοτίνιασμα των ψυχών αφορά πρώτα και κυρία τους χριστιανούς, γιατί οι μη χριστιανοί δεν γνωρίζουν τον Χριστό και βέβαια δεν ατενίζουν σε Αυτόν για να φωτιστούν. Αναμένουν όμως λίγο φως για να βελτιώσουν τις κοινωνικές τους σχέσεις και ότι αυτό συνεπάγεται στις επιστήμες, τα γράμματα και τις τέχνες από τους φωτισμένους χριστιανούς. Και είναι οι Ορθόδοξοι μόνο που μπορούν να χρησιμεύσουν ως δεύτερα φώτα, διότι αυτοί, αν δεν αμελούν,
λαμβάνουν χάρη καθαριστική και φωτιστική των ψυχών τους από τον Θεάνθρωπο Κύριο Ιησού Χριστό και τα Άγια Μυστήρια της Εκκλησίας Του. Όσο πιο εμπαθής είναι ο άνθρωπος, τόσο πιο ιδιωτελής είναι η προσφορά του στους συνανθρώπους του και η υποκριτική η αφιέρωσή του στον Θεό. Έτσι, παραδείγματος χάρη, δίνει φανερά μπροστά στους ανθρώπους ελεημοσύνη προς το Θεαθήνε αυτής, από καινοδοξία, για να τον δουν δηλαδή και να τιμάται από αυτούς σαν ελεήμον, και υποκριτικά προσεύχεται ενώπιον όλων για να φανεί σαν ευσεβής και ενάρετος, αλλά χάνει το μισθό του, λέει ο Κύριος. Η περιφρονημένη από τη νέα τάξη διδασκαλία της Εκκλησίας εξηγεί ότι όταν η ψυχή σκοτεινιάσει, τότε χάνεται από αυτήν η θέα του αληθινού Θεού και ο άνθρωπος βλέπει σαν θεούς τα είδωλα του χρήματος, της εξουσίας και των ειδωνών, διότι τρία είναι τα κυρίαρχα πάθη, φιλαργυρία, φιλαρχία και φιλιδονία. Τα πάθη όμως είναι εκείνα που φέρνουν τη βία μέσα στην κοινωνία. Από πού είναι οι πόλεμοι και οι μάχες μεταξύ σας? Δεν είναι από την ίδια αιτία, από τη φιλιδονία σας, που συνεγείρει τα μέλη σας σε πόλεμο? Ρωτάει ο Άγιος Ιάκωβος, ο αδελφόθεος. Πίσω από την ηθική διαφθορά, τη βία και τους πολέμους βρίσκεται ο διάβολος, λέει ο Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός, και θα το δούμε ολοφάνερα στις επόμενες σάλπιγγες. Θα έρθει καιρός, είπε, που θα βγει ο καταραμένος δαίμονας από το καυκί του. Αναφέρεται στη σημερινή κοινωνία με τη γενικότερη έκκληση των ηθών, την ανηθικότητα και τον πασεξουαλισμό, την κατάρρευση των αξιών, την απροκάλυπτη πολεμική εναντίον του Θεού και της θρησκείας. Ο προβλεπόμενος στην έκτη σάλπιγγα, παγκόσμιος πόλεμος, από του οποίου τα όπλα μόνο θα χαθεί το 1/3 των ανθρώπων, μας φανερώνει συγχρόνως ότι το πνευματικό σκοτάδι θα μεγιστοποιηθεί τόσο ώστε η εμπαθής διάθεση αρχόντων και αρχομένων, εκτός εξαιρέσεων, να μην λογαριάζει το φόνο δισεκατομμυρίων κατοίκων της γης. Για να αντιληφθούμε το μέγεθος της πνευματικής απολίας, αρκεί να θυμηθούμε ότι κατά τον λόγο του Κυρίου, αυτός που μόνο οργιζόμενος αποκαλεί τον αδελφό του μωρέ, δηλαδή ανόητε, είναι ένοχος στη γέννα του πυρός. Είναι φανερό ότι ουδής σώζεται χωρίς τη βοήθεια του Χριστού, ο οποίος δεν πάβει να προσφέρει ως δώρο, όταν υπάρχει μετάνοια, την άφεση αμαρτιών. Διότι είπε ο ίδιος τον Πέτρο, όταν τον ρώτησε πόσες φορές να συγχωράμε, έως 70 επτά, δηλαδή πάντα όπως εξηγεί ο Χρυσόστομος. Η χριστιανική παιδεία που γαλινεύει τις ψυχές και σταματάει τις συγκρούσεις και τους πολέμους καταστρέφεται από την συγκριτιστική θρησκευτικότητα της νέας τάξης. Τον κατευθυνόμενο αγνωστικισμό της νέας τάξης καταπολεμάει εύστοχα ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης, γιατί αν και ο Θεός αγαπά περισσότερο την επιστροφή των ψυχών από την έκρωση ενός μικρού θελήματος, όμως εσύ αγαπητέ δεν πρέπει να θέλεις ούτε να κάνεις τίποτε άλλο βασικότερο από εκείνο που ο Θεός ζητά και θέλει πλέον αποκλειστικά από σένα. Γιατί αυτός βεβαιότατα καλύτερα ευχαριστείται στο να αγωνίζεσαι για να απονεκρώσεις εσύ τα δικά σου πάθη παρά στο να κάνεις οποιοδήποτε άλλο πράγμα και ας είναι μεγάλο και σπουδαίο παραβλέποντας τα πάθη σου. Και προσθέτει ο Άγιος Νικόδημος ότι η ταπεινή γνώση του εαυτού μας πρέπει να τιμάται περισσότερο από το ύψος όλων των επιστημών, ότι το να νικήσουμε και να νεκρώσουμε τα θελήματά μας και τις ωρέξεις μας, όσο και αν είναι μικρές, είναι άξιο μεγαλύτερου επένου παρά το να καταπολεμήσουμε πολλά κάστρα,
να κατατροπώσουμε δυνατά στρατόπεδα με τα όπλα στα χέρια και το να κάνουμε θαύματα ή να αναστήσουμε νεκρούς. Όσο κάποιος νικάει στον αγώνα κατά των παθών, τόσο πιο πολύ φωτίζεται. Όσο πέφτει στα παθή όμως, τόσο σκουτίζεται. Η περιψυχής ορθόδοξη διδασκαλία φανερώνει στην περίπτωση της τέταρτης σάλπιγγας της Αποκάλυψης ότι με την επισφράγησή της το 2010 είχε φτάσει σε κρίσιμο μέγεθος το σκοτίνιασμα των ψυχών από τα πάθη, μάλιστα των χριστιανών, για τους οποίους ο Κύριος είπε ότι αυτή είναι το φως του κόσμου. Ώστε, όπως πορεύεται αμετανόητα η παγκοσμιοποίηση, πρέπει να αναμένονται οι μεγάλες πνευματικές πτώσεις και υλικές καταστροφές των επομένων τριών σαλπίγγων, μεταξύ αυτών ο Τρίτος Παγκόσμιος Πόλεμος, ο οποίος θα ακολουθηθεί από την αναλαμπή της Ορθοδοξίας. Όλοι οι άνθρωποι πρέπει οπωσδήποτε να φτάνουν δια του θαυμαστού φυσικού κόσμου στη γνώση του φιλάνθρωπου, σοφού και παντοδύναμου δημιουργού του, ο οποίος βέβαια δεν μπορεί να περιέχεται μέσα στη δημιουργία ή να ταυτίζεται με αυτήν. Η γνώση ότι υπάρχει Θεός ή καλύτερα ότι είναι Θεός, διότι δεν βρίσκεται υπό κάποιαν αρχή ο άναρχος Θεός, είναι η αφετηρία της γνώσης περί αυτού. Και πρώτα με το όνομα αυτό, ο Ον, αυτός δηλαδή που υπάρχει πάντα, ή καλύτερα αυτός που είναι πάντα και επί πάντων, γνωρίστηκε στους Εβραίους ο Θεός δια του Μωυσή. Και μίλησε ο Θεός προς τον Μωυσή λέγοντας «Εγώ είμαι ο Ον» και του είπε «Έτσι θα πεις στους Ιούς Ισραήλ, ο Ον με απέστειλε προς εσάς». Οι σπουδαιότεροι εκπρόσωποι της ταχείας ανάπτυξης της επιστήμης των τελευταίων αιώνων είχαν τουλάχιστον αυτή τη θεμελιώδη γνώση περί Θεού Δημιουργού. Ο Ισαάκ Νεύτων, παραδείγματος χάρη, ακόμα και μέσα στις επιστημονικές μελέτες του, όπως το περίφημο Πρινσίπια του, όπου περιέγραψε την παγκόσμια έλξη και τους τρεις νόμους της κίνησης, έδειξε την πίστη του στο Θεό γράφοντας «Αυτό το πανέμορφο σύστημα του ηλίου, των πλανητών και των κομητών θα μπορούσε να προέλθει μόνο από τη σκέψη και την κυριαρχία ενός εφιούς και ισχυρού όντος. Αυτό το Ον κυβερνά τα πάντα, όχι ως ψυχή του κόσμου, δηλαδή όχι σαν να είναι από μόνος του ζωντανός ο κόσμος, αλλά ως Κύριος πάνω σε όλα». Ο Νεύτων μελετούσε την Αγία Γραφή και τους Έλληνες φιλοσόφους όπως τον Αριστοτέλη στο πρωτότυπο, γιατί ήξερε να διαβάζει και να γράφει αρχαία ελληνικά και υπάρχουν χειρόγραφά του. Ένα μεγάλο πλήθος τεχνολογικών ανακαλύψεων ήρθαν να βοηθήσουν τον ραγδαία αυξανόμενο πληθυσμό της γης. Αυτό όμως έστρεψε πολλούς στη μέρημνα των υλικών αγαθών που παρενέργεια είχε την πνευματική λύθη ως και την αθεία. Είναι απαραίτητο να γνωρίσουν τον παντοδύναμο αόρατο Θεό από την ορατή κτήση οι άνθρωποι και να συνειδητοποιήσουν τη φιλανθρωπία και η αγιότητά του. Αλλιώς είναι αδικαιολόγητη, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος. Διότι από τότε που κτίστηκε ο κόσμος, τα αόρατα ιδιώματα αυτού γίνονται δια των δημιουργημάτων ορατά και η παντοτινή δύναμή του και η αγιότητα, ώστε να είναι, όσοι τον αγνοούν, αναπολόγητη. Παρά το ότι δια της φυσικής επιστήμης οι αληθινοί ερευνητές εμπειρικά γνώρισαν τον Θεό σαν δημιουργό της φύσης και μάλιστα μας εφοδίασαν με πλήθος μηχανισμών, μικροσκόπια, φασματογράφους κλπ. Με τους οποίους παρατηρούμε με μεγάλη λεπτομέρεια τη σοφία του μέσα στη δημιουργία, εν τούτης φτάσαμε στην περίοδο της τέταρτης σάλπιγγας από το 2010 περίπου και μετά να έχουμε αυξημένο στο 1 τρίτο σκοτισμό των ψυχών από τον αγνωστικισμό και αθεϊσμό. Ο Μέγας Αντώνιος, γεμάτος από θεϊκή σοφία, αν και εστερείτο παιδείας κοσμικής, εξηγεί ότι δεν γνωρίζουν τον Θεό
εκείνοι που είναι γεμάτοι από κακία και μεθούν από άγνοια. Τον Θεό μπορεί κανείς να τον εννοήσει και ναι μεν δεν είναι ορατός, ο Θεός λέει, είναι όμως φανερότατος μέσα στα ορατά όπως ακριβώς η ψυχή μέσα στο σώμα μας. Και αν σώμα χωρίς ψυχή είναι αδύνατο να υπάρξει, έτσι και όλα τα όντα και βλεπόμενα, όσα δηλαδή παρατηρούμε, είναι αδύνατο να υπάρχουν χωρίς τον Θεό δημιουργό τους. Μετά τον Νεύτωνα, ένα πλήθος χριστιανών, κυρίως πρωτοπόρων ερευνητών, αναγνώρισαν τον Θεό ως δημιουργό της κτήσης χωρίς να τον ταυτίζουν με αυτήν. Οι Πασκάλ, Μπόιλ, Λαβουαζιέ, Όιλερ, Γκάους, Φαραντέι, Ρίμαν, Μέντελ, Παστέρ, Μάξουελ, Πλάνκ, Χάιζενμπεργκ ήταν χριστιανοί που διακήρυξαν την πίστη τους στον Θεό. Σήμερα στους πολλούς γνωστότερος είναι ο Αϊνστάιν, που αν και δεν ήταν χριστιανός, πίστευε και αυτό σε σοφό δημιουργό. Ο ίδιος έλεγε «Η θρησκεία μου συνίσταται από ένα ταπεινό θαυμασμό του απεριόριστου ανώτερου πνεύματος που αποκαλύπτεται στις μικρές λεπτομέρειες που μπορούμε να αντιληφθούμε με το ευπαθές και αδύναμο μυαλό μας». Ο Αϊνστάιν και ο Τέσλα, παιδί ορθόδοξου ιερέα από τη Σερβία, στηρίχθηκαν ιδιαίτερα στις εξισώσεις του Μάξουελ, μιας ιδιοφυΐας που σε ηλικία 14 ετών είχε αποστηθήσει όλη τη Βίβλο και προσευχόταν διαρκώς. Το παγανιστικό άγαλμα που στήθηκε στο ΣΕΡΝ, όπου πειραματίζονται με τα υποατομικά σωματίδια, δηλώνει ότι κάποιοι εκεί οπισθοδρόμησαν πνευματικά, και οι Κλάους Σβάμπ και Γιουβάλ Χαράρι, που θέλουν επανεκκίνηση, Great Reset, για να ενωθούν οι άνθρωποι με τις μηχανές. Είναι παραδείγματα αυτών που μεθούν από άγνοια πνευματική. Η φυσική επιστήμη που άνθησε στη Δύση και εντυπωσιάζει, πρέπει οπωσδήποτε να διακρίνεται της επιστήμης της ψυχής, η οποία ως αληθής θεολογία ανεπτύχθη και καθιερώθηκε στην Ορθόδοξη Ανατολή. Διότι άλλο οι φυσικοί νόμοι, στους οποίους πρωτοπόροι μελετητές υπήρξαν οι αρχαίοι Έλληνες, και άλλο οι πνευματικοί νόμοι. Όπως στη φύση υπάρχουν οι φυσικοί νόμοι, έτσι και στη πνευματική ζωή υπάρχουν οι πνευματικοί νόμοι, οι οποίοι όμως έχουν σπλάχνα, έλεγε ο Άγιος Παΐσιος, διότι αφορούν τη ζωντανή σχέση μεταξύ Θεού και ανθρώπων και λαμβάνουν υπόψη τη μετάνοια όσων τους παραβαίνουν. Ο γνωστός ως πεσμένος Μέγας Αστέρας Επίσκοπος της Τρίτης Άλπιγκας, Πάπας του Βατικανού, δεν αρκέστηκε μόνο στη δογματική παρέκκληση με την επίσημη προβολή της πανθρησκείας από τη χρονιά του Τσέρνομπιλ 1986, πικραίνοντας τις ψυχές των χριστιανών, προχωράει σε αλλεπάλληλες πτώσεις εκοσμίκευσης. Προσπαθώντας να βελτιώσει τις σχέσεις του με την επιστημονική κοινότητα, το Βατικανό αναγνώρισε τη θεωρία του Big Bang και τη θεωρία της εξέλιξης. Το Reuters το 2014 μας θυμίζει ότι ο Πάπας Πίος ο 12ος περιέγραψε το 1950 την εξέλιξη ως μια έγκυρη επιστημονική προσέγγιση για την ανάπτυξη των ανθρώπων. Και ο Πάπας Ιωάννης Παύλος το 1996 το επανέλαβε. Μας θυμίζει επίσης ότι το 2011 ο πρώην Πάπας Βενέδικτος 16ος είπε ότι οι επιστημονικές θεωρίες για την προέλευση και την ανάπτυξη του σύμπαντος και των ανθρώπων, αν και δεν έρχονται σε σύγκρουση με την πίστη, άφησαν πολλά ερωτήματα αναπάντητα. Έτσι αυτοί οι τρισταλάθητοι νομιζόμενοι πάπες του Βατικανού υποστηρίζουν τη θεωρία της εξέλιξης κατά την οποία δήθεν αναπτύχθηκε και ο άνθρωπος και λένε ότι αυτό δεν έρχεται σε σύγκρουση με την πίστη. Αλλά αυτή η πίστη δεν είναι χριστιανική, γιατί οι χριστιανοί παραδέχονται την αυθεντία των Αγίων Γραφών και η γένεση αναφέρει την από το χώμα άμεση δημιουργία του ανθρώπου από τον Θεό, όχι έμεση από κάποιο ζώο. Και έπλασεν ο Θεός των άνθρωπων χουν από της γης και ενεφύσισεν εις το πρόσωπον αυτού πνοήν ζωής και γένεται ο άνθρωπος εις ψυχήν ζώσαν. Δηλαδή ο άνθρωπος δεν έχει θνητή ψυχή όπως τα ζώα, αλλά θάνατη, γιατί δημιουργήθηκε κατ' εικόνα Θεού. Και επίησεν ο Θεός των άνθρωπων, κατ' εικόνα Θεού επίησεν αυτών, άρσεν και θύλη επίησεν αυτούς. Δεν υπήρχε καμιά ανάγκη να αποδεχθεί το Βατικανό κοσμικές θεωρίες,
γιατί έτσι αλλοιώνει τόσο πολύ την χριστιανική πίστη που της αφήνει μόνο αυτό που είναι κοινό με τους απίστους, ότι όλα ξεκίνησαν από μια υπερφυσική δύναμη, η οποία για τους σύγχρονους πάπες είναι ένας θεός απλησίαστος με μόνο τον Πάπα αντιπρόσωπό του στη γη. Αλλά από την ώρα που ο Πάπας λέει ότι είναι Vicarius Christi Mitera, αντιπρόσωπος του Χριστού στη γη, και ο Χριστός εξορίζεται στον ουρανό, ξέρετε, από εκεί ξεκινάει η φιλοσοφία του θανάτου του Θεού, που είναι θεολογία του 20ου αιώνα. Ο Θεός δεν έχει καμία σχέση με τη ζωή, τον εξορίσαμε. Είναι η εξορία του υπερβατικού, για να χρησιμοποιήσω ένα επιστημονικό όρο. Από την ώρα εκείνη λοιπόν τα κάνει όλα ο Πάπας. Λέει του Χριστού, κάτσε εκεί που είσαι, άσε με μένα. Και αν δεν θέλει ο Χριστός, του βάζει και μια κατσάδα ο Πάπας. Ο αλάθητος Πάπας Φραγκίσκος λέει: η εξέλιξη στη φύση δεν είναι ασυνεπής με την έννοια της δημιουργίας, γιατί η εξέλιξη απαιτεί, πρώτα εννοείται, τη δημιουργία όντων που εξελίσσονται. Δηλαδή αρκεί να δημιουργηθεί εκ Θεού κάτι πρωταρχικό, η άψυχη ύλη ας πούμε, και ίσως κατά το Φραγκίσκο και κάποια απλή μορφή ζωής, που ύστερα θα εξελιχθεί χωρίς να χρειάζεται νέα παρέμβαση του Θεού. Είναι η λεγόμενη θεϊστική εξέλιξη, με κύριο υποστηρικτή τον Francis Collins, τον οποίο ο Πάπας Βενέδικτος 16ος διόρισε το 2009 στην Ποντιφική Ακαδημία Επιστημών. Κατά τον Collins, οι χριστιανοί μπορούν να αποδεχθούν ότι ο Δημιουργός πραγματοποίησε το σχέδιό του μέσα από τις διαδικασίες της εξέλιξης και ότι οι άνθρωποι είναι μέρος της εξελικτικής διαδικασίας, έχοντας ένα κοινό πρόγονο με τους μεγάλους πιθήκους. Αλλά για τους χριστιανούς δεν είναι μόνο οι γραφές. Ο Θεός έγινε άνθρωπος. Μάλιστα τέλειος άνθρωπος, που η αντίστροφη γενεαλογία του φθάνει κατευθείαν από τον Αδάμ στον Θεό. Του Σιθ, του Αδάμ, του Θεού, λέει ο Ευαγγελιστής Λουκάς. Δεν μεσολαβεί κάποια σειρά εξελιγμένων ζώων. Και είναι εξαιρετικά ανόητο να νομίζετε ότι ο Δημιουργός του απέραντου υλικού και πνευματικού σύμπαντος θα έφτιαχνε κατοικία για τον εαυτό του μεταχειρισμένη και δανεισμένη από τα άλογα ζώα. Το Βατικανό τον καιρό του Γαλιλαίου έπεσε στην εκοσμίκευση από τα αριστερά, δηλαδή με διώξεις προσπαθούσε να ελέγξει την επιστήμη, ενώ τώρα πέφτει από τα δεξιά, δηλαδή προσπαθεί να πετύχει το ίδιο με καλοπιάσματα, και τα δύο είναι μεμπτά. Τα επιστημονικά συμπεράσματα αλλάζουν με τον καιρό και δεν μπορούν να σταθούν δίπλα στα δόγματα της θεολογίας που είναι αμετάβλητα. Πίσω από αυτά, εκτός από τις άλλες επιδιώξεις του Βατικανού λόγω της σύμπλευσής του με τη νέα τάξη, είναι και η αριανίζουσα θεολογία του που γνωρίζουμε από τους αγώνες του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά κατά του Βαρλάμ, ότι θεωρεί τη χάρη του Θεού κτιστή. Ο Άγιος Σοφρόνιος, ο Αγιορείτης, έλεγε σχετικά: «Ο Βαρλάμ ισχυριζόταν ότι οι φιλόσοφοι που εργάζονταν με τη λογική βρίσκονταν σε υψηλότερη θέση από τους προφήτες, γιατί η όραση των προφητών ήταν πολλοχείρο της νοήσεως». Απαντώντας, ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς λέγει ότι η όραση των προφητών ήταν ανώτερη του νου, δηλαδή της ικανότητας νόησης των φιλοσόφων. Γι' αυτό και η προφητική καθαρότητα είναι συλλειτουργός κατά την θεολογία των αγγέλων. Τα ορθά δόγματα ενισχύουν την πίστη στο Θεό και μας οδηγούν στη σωτηρία. Ενώ το δογματικό κατρακύλισμα του Βατικανού από πλάνη σε πλάνη οδηγεί στον αγνωστικισμό και στην απώλεια. Με την αποδοχή της θεωρίας της εξέλιξης, ο Παπάς της Ρώμης άνοιξε την πόρτα για σε πιθανούς εξωγήινους. Ο ΙΕ θέλει και πρεσβευτεί υποδοχή των εξωγήινων. Είναι προφανές ότι η ατζέντα των παγκοσμιοποιητών συμφωνεί απόλυτα και στο θέμα των εξωγήινων με το Βατικανό. Ο Άγιος Γαβριήλ ο Γεωργιανός έλεγε: «Κάθε σκέψη για εξωγήινους από χριστιανούς ορθοδόξους είναι απαράδεκτη.
οι εξωγήινοι είναι δαίμονες, οι οποίοι υπήρξαν άγγελοι που έπεσαν στην αμαρτία. Κανένας άλλος πολιτισμός δεν υπάρχει. Μόνο αυτό τον υλικό κόσμο έφτιαξε ο Θεός και είναι για τους ανθρώπους. Οι εξωγήινοι είναι κακής ποιότητας επιστημονική φαντασία, παραπροϊόν της θεωρίας της εξέλιξης, που όμως θα έχει συνέχεια, λέει ο Άγιος Γαβριήλ. Στα χρόνια του Αντιχρίστου, που μέσα του θα έχει τον Σατανά, οι άνθρωποι θα περιμένουν τη σωτηρία από το διάστημα. Αυτό θα είναι το μεγαλύτερο τέχνασμα του διαβόλου. Η ανθρωπότητα θα ζητάει βοήθεια από τους εξωγήινους, χωρίς να γνωρίζει ότι αυτοί στην πραγματικότητα είναι δαίμονες. Πολλές ακόμα πτώσεις ηθικού και δογματικού περιεχομένου έχουν παρατηρηθεί του μεγάλου αλλά πεσμένου αστέρους της Αποκάλυψης, δηλαδή του Πάπα του Βατικανού. Αυτές που αφορούν πολύ σημαντικά γεγονότα της Πέμπτης κυρίως Σάλπιγγας θα εξεταστούν σε επόμενο βίντεο. Η αγδαία αυξανόμενη αποστασία εξηγεί την σταδιακή από τα διαδοχικά σαλπίσματα αλλά δακία εγκατάλειψη υπό του Θεού που οδηγεί στην εξολόθρευση του Τρίτου Παγκοσμίου Πολέμου της Έκτης Σάλπιγγας. Κλείνοντας, να αναφέρομαι ότι για την Τέταρτη Σάλπιγγα, η οποία προβλέπει τη μείωση κατά το 1 τρίτο του φωτός των ουρανίων σωμάτων, ο Ορθοδοξότατος Εδέσιμος Μπιντ Ιβέδας λέει: «Η Τέταρτη Σάλπιγγα δηλώνει την αποστασία των ψευδαδέλφων στο σκοτίνιασμα των άστρων». Δίνει δηλαδή ο Βέδας μια πιο συγκεκριμένη ερμηνεία, θεωρώντας ότι οι πειρασμοί από το σκοτίνιασμα των πνευματικών αστέρων έδιωξαν μακριά από την Εκκλησία εκείνους που δεν είχαν γνήσια πνευματική ζωή, αν και φαίνονταν εξωτερικά να είναι πνευματικοί αδελφοί.